Όταν νιώθεις ότι έρχεται μια δύσκολη στιγμή, χρειάζεσαι πάντα αυτόν τον φίλο που θα εκφραστεί προσεκτικά και μετρημένα, που θα σε συμβουλέψει με ψυχραιμία τι να κάνεις. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για το χειμώνα και να μας δώσετε και λίγο την αίσθηση τη δικιά σας και τις πληροφορίες που έχετε. Έχω πολλούς μήνες προειδοποιήσει σε σειρά συνεντεύξεών μου τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στην πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Χειμώνας του 22-23 θα είναι ο χειρότερος χειμώνας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Δύσκολος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας για πολλές οικογένειες. Και βεβαίως με αυτά τα οποία ακούσαμε στο ρεπορτάζ περί των καυσίμων, περί της ενέργειας, περί της μείωσης φωτισμού πόλεων, ίσως θα αυξηθεί η εγκληματικότητα. Ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος και με τα ψηλολόγια, τα επιδόματα, δεν μπορεί η οικογένεια να ζήσει, δυστυχώς. Ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό με την ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει να εξαντληθεί και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, ιδίως μάλιστα των πιο αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας και της μεσαίας τάξης, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Κανείς δεν το ρωτάει αυτό. Σου λέει τρομοκρατία, αλλά μήπως τους δίνετε πάρα πολλά, Υπουργέ? Αυτοί θα ξύνουν το παπάρι τους όλη μέρα μετά. Λοιπόν, εδώ και καιρό, τόσο οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, όσο και οι υπάλληλοι τους στα κανάλια που κάνουν τους δημοσιογράφους, φροντίζουν να μας έχουν προειδοποιήσει ότι θα ξυλιάσουμε. Γιατί αν σε κάτι χρειαζόμαστε την κυβέρνηση, είναι για να μας θυμίζει ότι το χειμώνα κάνει κρύο και ότι γενικώς την πουτσίσαμε. Look at this graph shaped like a penis because it shows how fucked we are. This is where we are now. And as we can see, it's already pretty fucked. Όμως η κοινή λογική λέει ότι χρειαζόμαστε την κυβέρνηση για να παρεμβαίνει και να δίνει λύσεις μπροστά σε μια επικείμενη κρίση, όχι να μας προετοιμάζει ψυχολογικά. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Μαδρίτη, η Δώρα Μακρύ, ένας νέος φόρος στις ενεργειακές εταιρείες θα τεθεί σε ισχύ το 2023 και 2024. Ο οποίος επιδιώκει την ίσπραξη 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τα υπερκέρδη των εταιριών αυτών το 2022 και το 2023. Πολύ σοβαρά ποσά. Είναι όσα δίνουμε εμείς κάθε μήνα στις μεγάλες εταιρείες που λιμένονται την ενέργεια. Ας ξεκινήσουμε από ένα πολύ απλό ερώτημα. Πώς ήταν όντως το 1942? Από τότε και μέχρι το φθινόπωρο του 1944 έχουμε λοιπόν την περίοδο της κατοχής, όπως τη λέμε και μέχρι σήμερα. Το χειμώνα εκείνο του 1941 έκανε πολύ κρύο και οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους από το κρύο καθώς έψαχναν κάτι να φάνε. Πέθαναν πολλοί άρρωστοι και τραυματισμένοι φαντάροι στα νοσοκομεία, αφού δεν μπορούσαν να τους φροντίσουν, καθώς και πολλοί ηλικιωμένοι που δεν άντεχαν τις ταλαιπωρίες. Ο χειμώνας του 1941-42, τον οποίο επικαλούνται τα κυβερνητικά στελέχη και η λίστα Πέτσα, θεωρείται ο πιο πολύνεκρος χειμώνας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της φασιστικής κατοχής στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ιστορικό Hagen Fleischer, υπολογίζεται ότι οι νεκροί από το λοιμό έφτασαν τους 63.734, ενώ τα συνολικά θύματα σε όλη την Ελλάδα τους 100.000. Ο χειμώνας εκείνος έχει χαρακτηριστεί από τον Βρετανό ιστορικό Mark Mazower ως ο χειρότερος λοιμός που γνώρισαν οι Έλληνες από την αρχαιότητα, στο βιβλίο του «Στην Ελλάδα του Χίτλερ, η εμπειρία της κατοχής». Περιγράφει εκεί πως τα 2/3 των λαϊκών οικογενειών δεν έτρωγαν περισσότερο από 3 φορές την εβδομάδα, με τις γυναίκες να φεύγουν συχνά χωρίς φαΐ από τα συσίτια για να ταΐσουν τα παιδιά τους. Εξού και οι εικόνες με τα υποσυτισμένα άτομα, ανάμεσα τους και μικρά παιδιά, αλλά και με τους νεκρούς που συλλέγονται ακόμη με κάρα από τους δρόμους των πόλεων. Όσους δεν έθαβαν οι συγγενείς τους, κρυφά τη νύχτα δηλαδή, για να διατηρήσουν τα δελτία τροφίμων τους. Θα αναρωτιέστε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Για να ξέρετε τι σας περιμένει. Αυτό υπονοεί ο Υπουργός και το λέει και το ξαναλέει. Πάντως, άμα γίνει αυτό, θα αραιώσουν λίγο οι τάξεις για να λέμε και τα θετικά, γιατί θα μαυρίσει η ψυχή μας με τόσα που ακούμε. Άσε πόσα παγούρια θα γλιτώσουμε. Λοιπόν, αυτά έχουν ξαναγίνει στη χώρα μας, για να είμαστε ειλικρινείς, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να ζεσταθούν. Εδώ ποιος είναι με την κουβέρτα? Το παιδί είναι άρρωστο. Γεια σου. Και περαστικά. Με τις κουβέρτες είσαι? Ναι. Δεν έχετε θέρμανση? Όχι. Τι κρύο και μαλακές. Σήκωγε πλυντά πιάτα, ρε. Αχ, αήρευτε 40 χρονών μαντράχαλος, το παιδί λέει. Τέλος πάντων. Αυτή η σύγκριση που κάνει ο Υπουργός είναι μια ψύχρεμη σύγκριση και επειδή και εμείς είμαστε πολύ ψύχρεμοι, να πούμε ότι εκείνη η σχετική δυσκολία που αντιμετώπισαν πολλοί Έλληνες εκείνη την περίοδο ήταν ευκαιρία για άλλους. Όπως ήταν οι μαυραγωρίτες και οι δοσύλλογοι, ας πούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, την ώρα που πεθαίνει ο συνάνθρωπός σου από το κρύο, μπορείς να τον πλησιάσεις στοργικά και να του πεις
Θες να με πληρώνεις, ε? Να παίρνω ένα χιλιάρικο τη μέρα να φτιάξω κι εγώ ένα εξοχικό στη Τζιά. Το λέμε τώρα για να μην μπορεί να πει κανείς ότι βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Όλα αυτά παρουσιάζονται ως μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Πρόκειται για μια αντίληψη που τίνει να γίνει κυρίαρχη τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι η λογική που θέλει την αγορά να συνιστά μια φυσική κατάσταση, όπως είναι η γεωγραφία, το κλίμα μιας περιοχής, τα άσπρα μαλλιά, τα άσπρα βουνά του Ολύμπου μας, οι διακοπές του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή ένα ουδέτερο πεδίο, όπου οι άνθρωποι ανταγωνίζονται με όποια όπλα διαθέτουν. Δυνάμεις, ταλέντα, ευφυΐα, τη στήριξη του κολόσογου, της κληρονομικής περιουσίας ή ασυλίας κτλ. Δηλαδή, όπως κάνουν τα ζώα στη ζούγκλα. Όσοι επιβιώνουν, σου λέει, είναι γιατί το αξίζουν. Όσοι κερδίζουν είναι οι άριστοι. Οι χαμένοι ας πρόσεχαν, δεν έχουν παρά τον εαυτό τους να κατηγορήσουν. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Οι ενοχές εδώ είναι κερασμένες από τον κύριο Πέτσα. Βάλε γρήγορα στο 3 ένα πιάτο ενοχές και 2 άδεια πιάτα δίπλα γιατί αυτό τους αξίζει. Το πόσο ιδεολογική είναι αυτή η άποψη φαίνεται καταρχάς από την εσφαλμένη αναλογία που κάνει ανάμεσα στη φύση και την αγορά. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ένα ζώο που εξελίχθηκε στη φύση και ένα ζώο στην αγορά. Φύση, αγορά. Η αγορά δεν έχει τίποτα το φυσικό και το εξωγενές. Είναι μια ανθρώπινη επινόηση, πολύ πρόσφατη μάλιστα, λιγότερο από 2 αιώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αγορά ενέργειας μετρά μόλις 2 δεκαετίες ζωής. Μόλις 20 χρονών είναι, χνούδι έχει για μουστάκι. Πριν, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν χρηματιστηριακά προϊόντα που τζογάρονται καθημερινά από τους κερδοσκόπους. Το πρώτο, η Ευρώπη το προμηθευόταν μέσω μακροχρόνιων συμβολέων σε σταθερές τιμές ή προσδεδεμένες εκείνες του πετρελαίου. Το δεύτερο παραγόταν και διανεμόταν από κρατικά κυρίως μονοπόλια σε ρυθμισμένες και σχετικά χαμηλές τιμές. Όποιος θέλει κρατικό μονοπόλιο να πάει στη Βόρεια Κορέα να ζεσταθεί. Άντε μπράβο. Εδώ η αγορά είναι ελεύθερη. Σαν μανούλα με 5 παιδιά. Η δημιουργία αγοράς στο φυσικό αέριο και το ρεύμα ήταν μια πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, η οποία μάλιστα υλοποιήθηκε χωρίς καν να υφίστανται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του ανταγωνισμού που καθιστά υποτίθεται τις αγορές ελκυστικές. Είναι η κλασική μέθοδος με μπούσουλα το αυθόρμητο. Για τους χριστιανούς φίλους της εκπομπής, που μάλλον δεν είναι πολλοί, έχει ο Θεός. Τα άλλοτε κρατικά μονοπόλια στον χώρο της ενέργειας απλώς διασπάστηκαν και εκποιήθηκαν σε τιμές ευκαιρίας σε ημέτερα επιχειρηματικά συμφέροντα που τα μετέτρεψαν σε ιδιωτικά ολιγοπόλια, τα οποία αποσπούν συστηματικά τα λεγόμενα υπερκέρδη από τους καταναλωτές. Αναρωτιέστε τώρα εσείς πόσο υπερκέρδη. Κυρία Ζάγκα, ευχαριστώ πολύ. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Γρήγορα, πάμε σε διάλειμμα. Ένα τελευταίο να δώσω μια σπαστική ενημέρωση. Κύριε, πάμε σε διάλειμμα, κύριε Κονόμου. Ξέρετε πόσα λεφτά, πόσο πουλάει, πόσο αγοράζουν. Κύριε, μα είναι σημαντικό να σε διάλειμμα. Αγοράζει αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ και οι πάροχοι 454 ευρώ και πουλάνε 790. Διάλειμμα ολίγων λεπτών. Απαπαπαπαπα, για να το πει ο άνθρωπος τον σκάσανε, τα σηκώτια του φάγανε. Άμα έχει χτυπήσει κουδούνι για διάλειμμα, δεν τον κρατάς τον Παυλόπουλο με τίποτα. Τι σου λέει διάλειμμα, διάλειμμα, πάει και κλέβει σάντουιτς από τα άλλα παιδάκια στο κηλικείο. Με τον ίδιο τρόπο εγκαταλείφθηκαν τα μακροχρόνια συμβόλαια στο φυσικό αέριο, προς όφελος των αγορών φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως και σε τιμές που διαμορφώνονται καθημερινά στο χρηματιστήριο στην Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι κατάλληλη για αυτή τη δουλειά, γιατί από εκεί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αποφάσισε να σορτάρει μετοχές και να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις για να πέσουν οι τιμές. Έχασε όλη την περιουσία, να πούμε, πριν να πεθάνει, τον Απρίλιο του 1621, και γράφτηκε στο επιτύμβιο επίγραμμά του ότι πλούτησε πολύ και τα έχασε όλα εκτός από την τιμή του. Που η αλήθεια είναι ότι και την τιμή του την έχασε, γι' αυτό σας λέμε ότι εδώ και 400 χρόνια το ξέρουμε, ότι καλό είναι να μην τζογάρεις το χρηματιστήριο και ακόμη περισσότερο αν θέλεις να έχεις να ζεσταθείς το χειμώνα. Στην ουσία, η απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου έφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του World Energy Outlook, το 2010 μόλις το 30% των ετήσιων εισαγωγών της Ευρώπης διεξαγόταν με βάση χρηματιστηριακές τιμές σε πραγματικό χρόνο. Το 2020 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 80%. Όλοι ξέρουμε ότι το χρηματιστήριο είναι πρόοδος. Γι' αυτό και στην Ελλάδα το έχουμε συνδέσει συνειρμικά με τις καλύτερες στιγμές του κόμματος που μας έκανε σύγχρονη χώρα. Το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη. Ελληνίδες, Έλληνες, με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς θέλω να σας ευχηθώ ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο. Με υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και προκοπή. Σφίστα λαμπάκια ρε κακομύρι που έχεις και καίει το ρεύμα σαν να μην υπάρχει αύριο, κολοπασό και φαταούλα. Τι είναι αυτή ρε.
Λοιπόν, εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε το 100% της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας, που είναι πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή, σε μια δεκαετία, περάσαμε από τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας με βάση τιμές που βασίζονταν στην τιμή του πετρελαίου, στη σχεδόν πλήρη χρηματιστηριακή διαμόρφωση των τιμών και τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Η λογική ήταν ότι η απελευθέρωση επιτρέπει τη διαμόρφωση των τιμών με βάση την προσφορά και τη ζήτηση και δίνει τη δυνατότητα έτσι στους χρήστες να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες στην προσφορά σαν αυτές που διαμορφώθηκαν μετά την ανακάλυψη των μεγάλων κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ. Και διευκολύνεται, έτσι λέει, και η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή την αισιοδοξία για την αγορά την εξέφραζε πάντα ο Χατζηδάκης, που έλεγε ότι θα έχουμε διευρυμένη πρόσβαση σε οικονομικότερες πηγές ενέργειας. Έτσι το έλεγε. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Η ΔΕΗ από το συνολικό πακέτο που πληρώνει κάθε καταναλωτής, στο τέλος, όταν έρχεται ο λογαριασμός, θα εισπράξει παραπάνω λεφτά στην προσπάθεια να τη στηρίξουμε, διότι είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Μιλάμε για κέρδη για τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι ψάχνουμε καινούργιες καινοτόμες λύσεις για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Η ανασκόπηση έχει βυθιστεί στην έρευνα. Σας παραδίδει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το χειμώνα που έρχεται. 10 συν 1 τρόποι για να έχετε λογαριασμούς επίπεδου 2020. Πρώτα, στρεφόμαστε στη σοφία των παλαιών. Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει τα βραβεία. Ήρθες με Νόλι. Τι λέω, ρε Μανώλη. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Για να μην γίνουν και τα δύο τα φωτάκια, κατάλαβες. Γιατί τα φωτάκια. Εμείς βρήκαμε κι άλλους εναλλακτικούς τρόπους για να απαλλαγείτε από τον εφιάλτη των υπέρογκων τιμολογίων ρεύματος. Για παράδειγμα, ξεφορτωθείτε το πλυντήριο. Θα πάτε σε ένα ζαχαροπλαστείο ή σε ένα φούρνο ή σε ένα κατάστημα που είναι εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ή παγωτών και θα ζητήσετε να σας δώσουν δύο κουβάδες σαν αυτούς. Έχεις δύσκολους λεκέδες? Μισή ώρα κάτω από τον ήλιο και το νερό θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Αν έχεις και παιδιά που λερώνουν πολλά ρούχα, βάλε αυτά να κάνουν τη δουλειά. Ακόμα καλύτερα. Απλώνουμε, τελειώνουμε. Ούτε στυψίματα, ούτε βλάβες πλυντήρια, ούτε ρουλεμάν. Ούτε πλακέτες, ούτε τίποτα. Τι θα χρειαστείτε? Ταράτσα, παιδί, μόνο στην ταράτσα, ήλιο, δύο κουβάδες και άπλυτα. Για τους τεμπέληδες τώρα της παρέας, αυτός είναι ο Πάτερ Αντώνιος για να σας λύσει τα χέρια. Βρήκα όμως μία μηχανή, την οποία έκανε κάποιος, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η οποία, προσέξτε τώρα, δώσ' μας λίγο την, μπορώ να μιλάω. Κοιτάξτε, με αυτό το μηχάνημα μπορεί να έχεις ηλεκτρικό ρεύμα δωρεάν. Το βάζεις μπρος με ένα σχοινί ή με ένα ηλεκτρικό πριόνι που δείχνει αυτός εδώ στην... Ναι, είναι, μην γελάτε, εκεί γελάνε τώρα εδώ και από τους παρευρισκομένους, ότι είναι, προσέξτε, είναι ρεύμα δωρεάν. Το κατασκευάζεις από έναν κινητήρα, και από μία γεννήτρια και από ένα δυναμό αυτοκινήτου. Είναι πολύ ενδιαφέρον βήμα, έτσι. Και έχει πολύ δύναμη. Αν το δείτε, κάνει σούζα το μηχανάκι. Με το ηλεκτρικό ρεύμα. Άμα με δείτε τώρα έτσι λίγο. Για να δείτε. Πάει, πού φύγε. Σιγά. Άρα λοιπόν αυτό καταλήγει, Γιάννη, σε... Είναι αθόρυβο τελείως. Αυτό καταλήγει σε ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι, σε ανάγκη μπαταρία αυτό πια. Αυτό καταλήγει σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η επανασύνθεση του νερού, δηλαδή όταν παίρνουμε το οξυγόνο και το υδρογόνο και το ξανακάνουμε νερό, μας παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό αυτό εκμεταλλευόμαστε. Το έχουν κάνει και στο εξωτερικό. Αυτό είναι δική σας... Όχι, αυτό είναι μια πολύ παλιά πατέντα του 1800, την εφεύρε ο Grove, αλλά δεν είχε ποτέ υλοποιηθεί. Και τώρα τα τελευταία χρόνια οι διάφορες εταιρείες αυτοκινήτων προσπαθούν, ο καθένας με τον τρόπο του, προσπαθούν να την κατασκευάσουν. Πάντως σε κάθε περίπτωση πάμε σε μια εποχή όπου μπορεί η ανθρωπότητα να αποκτήσει μια αυτονομία, να μην έχει ανάγκη τα κάψιμα, έτσι. Οπα.
Μα έπεσε. Σιγά, σιγά. Δεν πειράζει. Αφήστε το. Χτύπησε. Όχι, χτυπήσατε. Εντάξει, είσαστε έτσι. Ωραία. Ναι. Χτύπησε ή δεν χτύπησε ο άνθρωπο. Μισό λεπτό. Σιγά. Δεν πειράζει. Επειδή το θέμα μας όμως είναι ο χειμώνας και το μεγαλύτερο άγχος όλων μας είναι πώς θα ζεσταθούμε, το κόλπο είναι ένα και είναι επιτυχημένο για όσους βαρέθηκαν την τυροκαυτερή με μπούκοβο και τα πολλά ρούχα μέσα στο σπίτι. Φορτωθείτε σε ένα πλούσιο φύλλο. Αν απ' την άλλη είστε αντικοινωνικοί, εδώ σας έχουμε ωραίες συμβουλές για το πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε άλλες λειτουργίες του σπιτιού να παράξετε θέρμανση. Αφήνετε ανοιχτή την πόρτα του μπάνιου όταν κάνετε ντουζ, να φεύγουν οι υδρατμοί στα μέσα δωμάτια. Κάτι άλλο που σκέφτηκαν και μας προτείνουν είναι την ώρα που μαγειρεύουμε στο φούρνο να αφήνουμε ανοιχτό το πορτάκι. Το σπίτι ζεσταίνεται στο πικ εφή. Το αγαπημένο μου εμένα ήταν αυτή η πανεύκολη αυτοσχέδια σόμπα. Το μόνο που θα χρειαστούμε λέει είναι κερί, τούβλα και γλάστρα. Διαβάζουμε λοιπόν: φτιάξτε σόμπα από τερακότα. Είναι απλό, παίρνετε ένα μεγάλο κερί σε δοχείο, στηρίζετε δύο πύληνα τούβλα αριστερά και δεξιά, βάζετε πάνω μια αναποδογυρισμένη κεραμική γλάστρα και τέλος. Να, εδώ. Έχουμε ωραιότατο διαμέρισμα με ντουζιέρα δίπλα στην κουζίνα. Μαζεύεις το ζεστό νερό από το μπάνιο και βράζεις μακαρόνια μετά μέσα. Δείτε πόσες ιδέες. Δηλαδή, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Η έλλειψη φαντασίας σας ευθύνεται. Αντί να γκρινιάζετε όλη μέρα, βάλτε το λίγο να σκεφτεί. Και αυτό τσάμπα είναι, ρε, καρμύριδες. Το ρούτερ που το αφήνουμε όλη την ημέρα στην πρίζα, 24 ώρες και 365 μέρες το χρόνο. Κάθε 5 μέρες μας καίει 1 κιλοβατόρα, άρα έχουμε 80 κιλοβατόρες το χρόνο. Μπορείτε να πάρετε ένα χρονοδιακόπτη, εάν λείπετε ας πούμε το πρωί όλοι από το σπίτι, μπορείτε να πάρετε ένα χρονοδιακόπτη μπρίζας και να το βάζετε να δουλεύει, αν γυρνάτε στις 4, να το βάλετε να ξεκινήσει στις 3.30 και να έχετε μόνο το απόγευμα ανοιχτό το ρούτερ και έτσι γλιτώνετε και χρήματα, γιατί θα είναι 10 με 12 ώρες κλειστό το ρούτερ, που σημαίνει κάθε 10 μέρες 1 κιλοβατόρα, που σημαίνει 36 κιλοβατόρες το χρόνο θα γλιτώσετε από το ρούτερ, και γλιτώνετε και τις επιθέσεις από hacker, γιατί αν μένει ένα ρούτερ 24 ώρες ανοιχτό, κάποια στιγμή μπορεί, αν έχετε κάποιο τσακάλι στη γειτονιά, να σπάσει τον κωδικό και να μπει μέσω του δικτύου και να σας περάσει και ακόμα και κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή και να παρακολουθείτε τι κάνετε ή μπορεί να σας διαγράψει αρχεία. Έτσι γλιτώνεις 4 ευρώ το χρόνο και τις επιθέσεις από hackers. Δεν συνεχίζουμε, να σκεφτείτε και λίγο από μόνοι σας. Εμείς θέλουμε να θυμάστε ότι μία είναι η πιο ενεργοβόρο συσκευή που έχει επινοηθεί ποτέ, αυτή. Ωστόσο, η μετάβαση που περιγράφουμε για την αγορά ενέργειας άφησε την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της αγοράς, όπως είναι αυτή του τελευταίου χρόνου, η οποία εν μέρη οφείλεται σε μια ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά, σε μεγαλύτερο βαθμό όμως είναι αποτέλεσμα αβεβαιότητας και κερδοσκοπίας. Γιατί μην νομίζετε, καλοί οι κερδοσκόποι έχουν και τις αναποδιές τους. Μπορεί κάποια στιγμή να μας δυσκολέψουν. Υπολογίζεται ότι το 2021 το κόστος των εισαγωγών φυσικού αερίου για την Ευρώπη ήταν κατά 30 δις υψηλότερο από ό,τι θα ήταν αν παρέμενε στο προηγούμενο σύστημα τιμολόγησης με βάση τιμές που συνδέονται με το πετρέλαιο και μακροχρόνια συμβόλαια. Πολιτική απόφαση επίσης, η οποία παραμένει ακόμη και τώρα, είναι να τιμολογείται το σύνολο της ημερήσιας παραγωγής ρεύματος, ανεξαρτήτως του πώς παράγεται, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λιγνίτης, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, με βάση την τιμή των ακριβότερων μονάδων, που πλέον είναι εκείνες του φυσικού αερίου, ακόμη και αν αυτές συμμετέχουν μόλις με 10% στο συνολικό μείγμα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, πάτε σε ένα τσιπουράδικο, 7-8 άτομα, παίρνουν δύο σκουμπρί, οι άλλοι δύο σαρδελομάνα ψητή, να αποφεύγετε τα τηγανιτά, και είναι ένας κόπανος, παίρνει αστακό και πληρώνεται όλοι αστακό. Αυτό. Βγάζει νόημα? Όχι. Το ίδιο λέμε. Και η επιλογή όμως του φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου στην πορεία από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, πετρέλαιο, λιγνίτης, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, οι λιγνητικές μονάδες παραγωγής ρεύματος και τα λιγνητορυχεία έκλεισαν το ένα μετά το άλλο και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που τα δούλευαν απολύθηκαν. Το κενό που δημιουργήθηκε στην ηλεκτροπαραγωγή καλύφθηκε με τι άλλο, με φυσικό αέριο και τις μονάδες του Μυτιλινέου, του Βαρδινογιάννη και του Περιστέρη που θησαυρίζουν. Τουλάχιστον έμειναν στην οικογένεια, στην οικογένειά τους. Τώρα βέβαια, που η τιμή του φυσικού αερίου έχει εκτοξευθεί στα ύψη και ο λιγνίτης είναι πολύ πιο φθηνός, προσπαθούν κακήν κακώς να επαναλειτουργήσουν τις λιγνητικές μονάδες. Αλλά η δυναμικότητά τους έχει πέσει κατακόρυφα λόγω της έλλειψης προσωπικού και της αποεπένδυσης των προηγούμενων ετών. Είναι σαν να χωρίζεις επειδή πιστεύεις ότι μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο, να βλέπεις τι παίζει εκεί έξω, ξαναπαίρνεις τηλέφωνο την πρώην σου και σου λέει: είμαι αλλού και απολυμμένη. Με τον ίδιο τρόπο,
Η κυβέρνηση απαγόρευσε τους καυστήρες πετρελαίου στις νεόκτιστες κατοικίες από το 2025 και ενθάρρυνε την αλλαγή τους στις υπάρχουσες με καυστήρες φυσικού αερίου. Δεν σας χάλασε? Σήμερα όμως ζητάει από τους ίδιους καταναλωτές να πετάξουν επένδυση χιλιάδων ευρώ και να ξαναδώσουν άλλα τόσα για να επιστρέψουν στο πετρέλαιο. Ας δουλεύατε παραπάνω, να έχετε λεφτά για πέταμα. Αλλά εσείς όλα έτοιμα από την κυβέρνηση τα περιμένετε. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι: ό,τι χρήματα μαζεύετε, τα επενδύετε σε όλες τις μορφές ενέργειας. Πλουτόνιο στην πολυκατοικία. Θα ανέβουν λίγο τα κοινόχρηστα, αλλά έτσι κι αλλιώς πάλι θα τα χρωστάτε. Που στην πολυκατοικία δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα πάρουμε γλάστρα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να ποτίζουμε τη γλάστρα που έχει βάλει κάποιος στην είσοδο και θέλει να αλλάξουμε καυστήρα. Που εμείς και πικροδάφνες να βάλουμε θα τις ξεράνουμε. Μόνο εμείς και ο Μπακογιάννης τόση γροσουσιά. Εδώ επομένως δεν έχουμε να κάνουμε με ένα εξωγενές περιβάλλον στο οποίο πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Παραδείγματος χάρη, έρχεται τσουνάμι, ας ξέρατε σερφ. Όπως υπονοεί ο Πέτσας. Έχουμε να κάνουμε με οικονομικά συμφέροντα και πολιτικές αποφάσεις του ιδίου και των ομοίων του, τις οποίες εμφανίζει ως φυσικές και αναπόδραστες, ακριβώς για να αποποιηθεί την ευθύνη του και να τη μεταθέσει στα θύματα αυτών των επιλογών, δηλαδή τους εργαζόμενους. Έκανες πάρτι, έσπασες ένα βάζο, δεν φταίσαι εσύ, φταίει η βαρύτητα. Όμως η πραγματική δύναμη της ιδεολογίας του κοινωνικού δαρβινισμού του Πέτσα δεν είναι ότι παραπλανά τον κόσμο, όταν δηλαδή κρύβει τα ιδιωτικά συμφέροντα πίσω από τους υποτίθεται ουδέτερους μηχανισμούς όπως οι αγορές. Αυτά λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Αρκετοί έχουμε ακούσει για το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο ενέργειας, ότι η ΔΕΗ ξεπουλήθηκε, ότι οι πάροχοι ή παραγωγοί ενέργειας έχουν στήσει καρτέλ και κερδοσκοπούν σε βάρος των καταναλωτών, αλλά και που τα ξέρουμε τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, όταν έχουν συστηματικά διαλυθεί και απαξιωθεί οι συλλογικές δυνατότητες που θα μας επέτρεπαν να οργανώσουμε την ικανοποίηση των αναγκών μας με διαφορετικό τρόπο. Με έναν τρόπο δηλαδή που να μην περνάμε από τα κέρδη και τα υπερκέρδη μιας χούφτας ολιγαρχών. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ρεύμα από πατάτα. Φάτε το. Θα κλείσουμε deal με πατατοπαραγωγούς, θα ηλεκτροδοτούμε τα πάντα με πατάτα, νοσοκομεία, μηχανήματα οξυγόνου. Μην το φοβηθούμε και το δέντρο στο Σύνταγμα. Η αγορά και στην ενέργεια δεν υπερίσχυσε γιατί οι άνθρωποι πίστηκαν για την ανωτερότητά της. Πρώτα επιβλήθηκε διαλύοντας τις όποιες κοινωνικές αντιστάσεις και μετά έγινε κυρίαρχη ιδεολογία συνοδευόμενη από μαζική παρέτηση και διάχυτο κινησμό. Σήμερα οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το παιχνίδι είναι στημένο και κάποιοι θησαυρίζουν σε βάρος τους με τη βοήθεια της αγοράς, που μόνο ουδέτεροι δεν είναι. Είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τους. Αλλά ποια εναλλακτική έχουν πέρα από το να περιμένουν τα διάφορα δελτία της κυβέρνησης για να μπαλώσουν καμιά τρύπα εν είδη ελεημοσύνης? Καμία. Γι' αυτό και προσπαθούν να προσαρμοστούν, όπως είπε ο Πέτσας. Το χειμώνα θα παγώσουν και θα περιορίσουν την κατανάλωσή τους στο ελάχιστο δυνατό. Όχι από επιλογή, από ανάγκη. Άρα αυτό επηρεάζει όλους, εκτός από τις αρκούδες που πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Χαζές είναι οι αρκούδες. Δεν ξέρουν αυτές από βαρύ χειμώνα χωρίς θέρμανση. Εξελίχθηκαν όμως γατάκια. Γατάκια εσείς, όχι αρκούδες. Τόσα χρόνια, καληνύχτα και μάλ, και καληνύχτα και μάλ, ήρθε η ώρα να πέσετε επιτέλους για ύπνο. Για τον Πέτσα. Πρέπει να πούμε ότι ζήτησε συγγνώμη. Μάλιστα, δεν ζήτησε συγγνώμη μόνο μία φορά, ξαναζήτησε συγγνώμη μετά δεύτερη φορά. I'm so sorry. You don't look very sorry. I'm not so sorry. Μέχρι που του έριξαν βόμβες με τρικάκια, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και το παιδί του. Οπότε βγήκε αυτός από πάνω ξανά να μας πει ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για να τιμωρούνται αυστηρότερα και συγγνώμη εδώ για τις σκληρές εικόνες, γιατί προφανώς. Το να ρωτάς από την τηλεόραση έναν 80χρονο να περιμένει να κρυώσει είναι μια φυσιολογική εικόνα. Να πετάς όμως χαρτάκια στο σπίτι του Πέτσα είναι ντροπή και βαρβαρότητα και πρέπει να αλλάξεις το θεσμικό πλαίσιο για να τιμωρηθείς αυστηρότερα. Όλα είναι δύσκολα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Είσαστε προετοιμασμένος να κρυώσετε λίγο το χειμώνα? Για να κρυώσουμε? Ναι. Αυτό όταν θα έρθει η καιρό, τότε θα τα πούμε. Μπράβο. Καλά κάνεις και τον ρωτάς, έτσι να προετοιμαζόμαστε. Σε αυτή την κυβέρνηση ένα πράγμα δεν μπορείς να κάνεις. Να πεις κάτι που ισχύει. Μία φορά μίλησε ένας άνθρωπος να πει κάτι που όντως συμβαίνει και πέσατε να τον φάτε. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος για αυτή την επίθεση με τις προειδοποιήσεις για το δύσκολο χειμώνα και το δύσκολο χειμώνα? Ότι ο κόσμος θα είναι προετοιμασμένος να κρυώσει. Και θα θεωρεί ότι αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Τον έχουν προειδοποιήσει. Ό,τι και αν πεις όταν φτάσει αυτή η ώρα θα σου πούνε καλά. Εσύ που ζούσες την ώρα που τα λέγαμε. Το πρώτο εδώ είναι η λεγόμενη από την περίοδο του lockdown ατομική ευθύνη. Δηλαδή, δεν θα μπορούν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να ζεστάνουν το σπίτι τους και θα τους λένε εσύ φταίς που δεν έβλεπες αρκετά ειδήσεις και που δεν έκανες τη γλάστρα σου σόμπα. Λύσεις υπάρχουν. Το δεύτερο
είναι να δημιουργείται στην κοινή γνώμη η πεποίθηση ότι αυτά που συμβαίνουν δεν αποτελούν πολιτικές επιλογές και ευθύνες, αλλά φυσικό φαινόμενο, όπως μας είχαν ήδη προειδοποιήσει. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Εσείς, απ' την άλλη, κάθεστε και ξοδεύετε ρεύμα με τον υπολογιστή βλέποντας ανασκόπηση. Τι να πω, ρε. Τι να πω. Εντάξει, λοιπόν, αφού θέλετε να ζείτε έτσι, σαν κρίση, κάντε και ένα like στο βίντεο, τζάμπα είναι. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο. Και μια που ξοδεύετε τα λεφτά σας σε τοστιέρες, σε πιστολάκια, σε φορτιστές, κάντε και μια συνδρομή στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία του The Press Project. Με ένα link που θα βρείτε στην περιγραφή. Έχουμε δύσκολο χειμώνα, λένε τα έρμα. Πώς θα παγώσουν οι ψυχές μας από το κρύο. Πώς θα είναι πιο ζεστά αν μπαίνει στο ψυγείο. Μάθαν κλειστό για θα μας κόψουνε το ρεύμα. Λένε θα φτάσουν οι τιμές του αερίου. Πιο πάνω και από το μαύρο το χαβιάρι. Μα ποιος το διάολο τρώει το μαύρο το χαβιάρι. Εγώ έχω δει να το πετάν μέχρι κυγλάρι. Και με ρεύμα και χωρίς και με καρβουνό εμείς. Και με κρύο και με ζέστη και με κάτους. Και με γούνες και μπουφάν και με όσα σας πονάν και με μέγαρα, παλάτια και εργολάβους. Ρωτάς για που τραβάμε. Θα μας φροντίσουνε οι φίλοι μας, μωρό μου. Και όποιον βγει και πει, κοιτάω τον εαυτό μου. Αυτόν θα μαγειρέψουμε και θα τον φάμε. Άμα αδειάσεις το πετρέλαιο απ' τα μάξι του κάθε άπλιστου απάνω στο πλανήτη, δεν θα κρυώσει πουθενά κανένα σπίτι και οι τιμές θα παραμείνουν εντάξει. Και με ρεύμα και χωρίς και με καρβουνό εμείς, και με κρύο και με ζέστη και με κάπους. Και με γούνες και μπουφάν και με όσα σας πονάν και με μέγαρα, παλάτια και εργολάβους. Και με ρεύμα και χωρίς και με καρβουνό εμείς, και με κρύο και με ζέστη και με κάπους. Και με γούνες και μπουφάν και με όσα σας πονάν και με μέγαρα, παλάτια και εργολάβους.